ο επόμενος φιλοξενούμενος σε θεωρητικά ανύποπτο, δεν ήταν ανύποπτος, υποψιασμένος χρόνος, αλλά που το πράγμα ακόμη έλεγαν πολλοί, και εντάξει ρε παιδί μου, τώρα παρακολουθήσεις και δεν ενδιαφέρουν την κοινωνία, αλλά δείχνουν τώρα τελευταία οι δημοσκοπήσεις. Βγήκε και είπε ότι, θα σας το πω πολύ απλά, δεν σας ενδιαφέρει αν μέσω από αυτό το μηχανισμό της παρακολούθησης μπορεί να ελεγχθεί η ψήφος του Α ή Β βουλευτή ή η απόφαση του Α ή Β θεσμικού που θα αφορά το καλάθι του νοικοκυριού. Εάν το θέσεις έτσι, ακούστε τι μας είπε ο κύριος Σαμαρμπή την Κυριακή, ο κύριος Μαύρος, θα σου το ακυρώσουν ως direct ερώτηση, δεν μπορεί να γίνει έτσι, πρέπει να γίνει με άλλο τρόπο, τεχνικά. Όμως είναι ο πυρήνας. Είναι ο καθηγητής πολιτιολογίας στο Τμήμα Πολιτικής Επιστήμης και Ιστορίας του Παντείου Πανεπιστημίου και κοσμήτωρας Σχολής Πολιτικών Επιστημών, που πρόσφατα έβγαλε και ένα βιβλίο οδηγό για το κράτος. Αλλά εδώ το κράτος, πώς το λέει το τραγούδι, είσαι σκέτο παρακράτος. Ναι. Λοιπόν, είναι ο κύριος Δημήτρης Χριστόπουλος. Καλημέρα, κύριε Χριστόπουλε. Καλημέρα, κύριε Σαχίνη. Σας ευχαριστώ για την πρόσκληση και τη φιλοξενία. Πριν δύο μήνες το συζητήσαμε αυτό εκτεταμένος τηλεοπτικά, αλλά πια έχει πάρει άλλο χαρακτήρα, διότι ακόμη και σήμερα βλέπω με μια εταιρεία δημοσκοπήσεων και αυτή να την έχει αναλάβει χωματουργική εταιρεία που έχει εμπλακεί και σε παράνομα λογισμικά, αλλά την ίδια ώρα η εισαγγελία του Αρείου Πάγου λέει ότι για όλα αυτά είναι οι δημοσιογράφοι. Όχι, η εισαγγελία του Αρείου Πάγου δεν αρκείται στο να πει για όλα αυτά είναι οι δημοσιογράφοι. Ο εισαγγελέας του Αρείου Πάγου, ο κύριος Ντογιάκος, γιατί πλέον ήρθε η στιγμή που θα πρέπει να μιλάμε με ονόματα, όχι μόνο με θεσμούς, του τηλεφώνησαν η νομική υπηρεσία της Κοσμοτέ όταν κατά τον νόμο έρευνα στην Κοσμοτέ η ανεξάρτητη αρχή διασφάλισης του απορρίτου των επικοινωνιών και εξέφρασε την άποψη ότι η επίσκεψη και η κατασύνταγμα έρευνα της ΑΔΕ είναι παράνομη. Αυτό διαβιβάστη από την νομική υπηρεσία του Κοσμοτέ, της Κοσμοτέ στο κλιμάκιο της ΑΔΕ που έκανε την έρευνα και το κλιμάκιο της ΑΔΕ είπε ότι okay, δώστε μας ένα γραπτό από το οποίο προκύπτει ότι ο εισαγγελέας του Αρείου Πάγου λέει ότι η έρευνά μας στερείται νομικού ερίσματος. Φυσικά τέτοιο χαρτί όσο είδαν αυτοί είδατε και εσείς και εμείς. Και παραμένει λοιπόν το ερώτημα ποιος είναι ο ακριβώς ρόλος των εισαγγελικών αρχών στη χώρα αυτή, διότι αν είναι να εκφράζουν απόψεις προφορικές επί του παρανόμου συνταγματικά κατοχυρωμένων ερευνών και αρμοδιοτήτων των ανεξαρτήτων κατά το Σύνταγμα Αρχών της Ελλάδας, τότε τα πράγματα είναι πολύ πιο σοβαρά από αυτό που είδαμε στις αρχές του φθινοπόρου, όπου ο Ντογιάκος εκάλεσε τον Τέλων και από όλη αυτή την δυσοδεία το μόνο που σκέφτηκε να το ρωτήσει ήταν πώς τα άμαθες αυτά που έμαθες. Κοιτάξτε, επειδή άπτεται και του επιστημονικού σας πεδίου το θέμα, θέλω να σας ρωτήσω, εδώ θεωρείτε ότι είναι το πιο κομβικό σημείο πια στη λειτουργία των θεσμών και της διάκρισης των εξουσιών? Θα απαντήσω όπως απάντησε ο Γκάλης τον ημιτελικό του 87, μέχρι το επόμενο. Μέχρι το επόμενο. Μα φαίνεται ότι δεν έχουμε πάτο. Λυπάμαι που το λέω. Κάθε φορά γίνεται χειρότερο. Δηλαδή, μάθαμε εκείνο. Θυμάστε και όντως το επισημάνετε στην αρχή της προσφώνησής σας ότι από τις αρχές του καλοκαιριού, από τις αρχές του φθινοπόρου είχαμε με κάποιον τρόπο θρυβηθεί, είχαμε μιλήσει και ραδιοφωνικά και τηλεοπτικά και σας έλεγα ότι αυτή η ιστορία είναι τραύμα που δεν φεύγει. Δεν επουλώνεται ένα τραύμα τέτοιου είδους. Είναι σαν να με καλέσετε στο σπίτι σας, να έρθω εγώ με την κουστοδία μου και φεύγοντας εσείς να ανακαλύψετε ότι εγώ σας έχω κλέψει το ακριβότερο σας οικογενειακό κοιμήλιο. Να με πάρετε ένα τηλέφωνο να μου πείτε, ρε Χριστόπουλε, πού είναι να πούμε αυτό το πράγμα που πήρατε. Α, σου πω εγώ, ξέρω που είναι, άστο όμως τώρα, μυστικό. Αλλά έδιωξα αυτόν που στο πήρε. Και να μου πεις εσύ, μα αφεντικό, εγώ εσένα κάλεσα. Δεν κάλεσα αυτόν που το πήρε. Και να μου πεις εσύ, τελείωσε. Έτσι είναι. Όταν γίνονται επισκέψεις, παίρνει το ρίσκο να σου κλέψει κανείς. Η ιδιωτική ζωή, αυτά που κάνετε εσείς στο τηλέφωνό σας πριν κοιμηθείτε και όχι μόνο, αυτά που κάνω εγώ στο δικό μου τηλέφωνο, αυτά που κάνει ο κάθε άνθρωπος, σημαντικός ή ασήμαντος, φτωχός ή πλούσιος, δυνατός ή αδύναμος, είναι αυστηρά δικά του. Και γι' αυτό το σύνταγμά μας, στο άρθρο 19 παράγραφος 2,
χρησιμοποιεί τη διατύπωση απολύτως απαραβίαστο δικαίωμα των τελικοινωνιών. Χρησιμοποιεί τον όρο απολύτως, προκειμένου να δείξει πόσο εμφατικό είναι αυτό το δικαίωμα. Βάζει τις εξαιρέσεις που βάζει, η οποία η πρώτη είναι για την εθνική ασφάλεια, η δεύτερη είναι για τη διακρύβωση εξαιρετικά επικίνδυνων εγκλημάτων, αλλά φαίνεται ότι στο όνομα αυτού του ακορντεόν που ονομάστηκε εθνική ασφάλεια στην Ελλάδα από το τέλος του εμφυλίου και ύστερα, διαπράττονται οι πιο σημαντικές και οι πιο δυσόδεις καταχρήσεις της αυθαιρεσίας και της βουλημίας του ελληνικού κράτους. Γιατί συζητάμε για βουλημία, κύριε Σαχίνη. Συγχωρέστε με, ένα κράτος το οποίο φαίνεται ότι δεν άντεχε να αντισταθεί στον πειρασμό να παρακολουθήσει όχι τον Κουκάκη, όχι τον Τέλογλου, όχι τον Ανδρουλάκη, όχι τον Χατζηδάκη, αλλά χιλιάδες άλλους συμπολιτών μας, σημαίνει ότι έχει εθιστεί σε μια ανεξάρτηση η οποία ουσιαστικά μοιάζει με όλες αυτές τις δηλητηριώδεις εξαρτήσεις. Όπως ο αλκοολικός ζητάει από το πρωί το ποτό του, όπως ο ηρωνομανής ζητάει την πρέζα του, έτσι και αυτοί ζητούσαν, θεωρούσαν ότι τους είναι εύκολο. Λέει, γιατί να μην παρακολουθήσουμε σήμερα και τον Κώστρα. Για βάλε, τσάμπα είναι. Υπογραφή εισαγγελέως, πάρε βάλε, και στην κατόπιν κανένας δεν μας ελέγχει. Βάλαμε κιόλας και τη διάταξη που λέει ότι δεν πρόκειται να μαθαίνει ο άνθρωπος, οπότε το κλείσαμε το μαγαζί. Μα κράτος είναι αυτό. Ναι, αλλά εδώ προκύπτουν μερικά ζητήματα. Καταρχάς, ο αντίλογος. Είπατε μερικά ονόματα, ο κύριος Τέλογλου, ο κύριος Κουκάκης, ο κύριος Κίρτσος, ο κύριος Ανδρουλάκης, κατέφυγαν είτε σε ευρωπαϊκά δικαστήρια είτε στις αρχές εδώ και ζητούν εξηγήσεις. Υπάρχουν και οι άλλοι, σωρία υπουργών και αξιωματούχων κυβερνητικών, που σου λέει, δε με, εντάξει, και έτσι να είναι. Πρώτον, δεν πιστεύω ότι είναι ο πρωθυπουργός. Και δεύτερον, καθαρός ουρανός, αστραπές δεν φοβάται, ας τους να ακούνε. Σας ξαναλέω και το αφήνω στην κρίση του κοινού μας. Αν υπάρχει έστω και ένα πρόσωπο που μας ακούει, το οποίο θα ήθελε ή θα ανεχόταν οποιοσδήποτε να κρυφακούει τις τηλεφωνικές του επικοινωνίες ή τον τρόπο με τον οποίο διαχειρίζεται την πρόσβασή του στο διαδίκτυο και να μην τον νοιάζει, στο όνομα του καθαρός ουρανός, αστραπές δεν φοβάται, τότε πάω πάσο. Όμως, το δικαίωμα στην ιδιωτικότητα είναι απολύτως απαραβίαστο, διότι είναι σαν και αυτό το ακριβό κοιμήλιο για το οποίο σας μίλησα, κύριε Σαχίνη. Είναι η ψυχή μας. Το δεύτερο που θέλω να σας ρωτήσω. Άρα και συγγνώμη, ακόμα και αν δεν έχω τίποτα να κρύψω, δεν γουστάρω, δεν θέλω να παρακολουθείτε το τηλέφωνό μου. Εν πάση περιπτώσει, δεν θα σε βάλω σημισά τώρα το τι κάνω εγώ. Ακούστε τώρα, πριν πάμε στο πολιτικό, γιατί προκύπτει πολιτικό θέμα και για τους θεσμούς. Εδώ είπατε εισαγγελέα του Αρείου Πάγου, εισαγγελέα ΣΕΙΠ, που υπέγραφε αφιδώς, δηλαδή έχουν μετατραπεί οι ονείς σε υπουργούς ή κυβερνητικούς εταίρους ή δικαστές. Δικαιούμαι να σας ρωτήσω. Δεν υπουργούς, όχι. Είναι κομμάτια της διοίκησης. Λειτουργούν περισσότερο ως γενικοί διευθυντές, όχι υπουργοί, γιατί οι υπουργοί αποφασίζουν κιόλας καμιά φορά. Όχι εδώ, όχι στην Ελλάδα. Πιο παλιά αποφασίζαν. Αυτό που βλέπουμε εδώ πέρα είναι την ιδρυματοποίηση της δικαστικής εξουσίας μέσα στους θύλακες των μυστικών υπηρεσιών επί του προκείμενου, με αποτέλεσμα αυτή η ιδρυματοποίηση, η οποία ξεκινά και από την χωρική της τοποθέτηση, η εισαγγελέα της ΕΕΠ είναι μέσα στην ΕΕΠ, είναι κομμάτι οργανικό μιας υπηρεσίας, να μην λειτουργεί ως ανεξάρτητο δικαστικό όργανο, αλλά ως μία, όπως σας είπα πριν, ένας κρίκος στην αλυσίδα αυτή τη διοίκηση που ονομάζεται Μυστικές Υπηρεσίες και η οποία πάντα και παντού, όχι μόνο στην Ελλάδα, εξ αντικειμένου είναι θυσμένη στη βρωμοδουλειά. Η σε εισαγωγικά βρωμοδουλειά για την υπεράσπιση τη δημόσια τάξη και τη ασφάλεια είναι το job description τη, είναι η περιγραφή του ρόλου τη. Και για τον λόγο αυτό, τα σοβαρά κράτη βάζουν αντίβαρα, προσπαθούν να βάζουν φραγμού και εγγυήσει στα δικαιώματα των ανθρώπων οι οποίοι υπέστησαν άρση του απορρίτου, προκειμένου να γίνεται σεβαστό και το δικαίωμα της ιδιωτικότητας, αλλά και η εγγύηση της προστασίας της δημόσιας τάξης και της εθνικής ασφάλειας. Κάτι το οποίο στη δική μας περίπτωση, λυπάμαι που το λέω, πήγε ολοκληρωτικά περίπατο. Το επόμενο που θέλω να σας ρωτήσω είναι το εξής. Ο εισαγγελέας του Αρείου Πάγου, μιλώντας στην Ένωση Δικαστών και Εισαγγελέων, είπε: καλά, δεν είδατε τι έγινε με τις βελικές αργίες. Χωρίς υποκλοπές δεν αντιμετωπίζετε το έγκλημα. Και συζητάμε για την Ελλάδα. Όπως προέκυψε από τα δημοσιεύματα τα οποία παρακολουθούμε όλοι, στην περίπτωση του Βελγίου είχαμε το ακριβώς ανάποδο. Για λόγους που σχετίζονται με την ασυλία της τέως αντιπροέδρου του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, ευρωβουλευτή Νασκαηλή,
δεν υπήρξε άρση του απορρίτου. Και δεύτερον, ο εισαγγελέας έκανε τη δουλειά του ως όφιλε, με αποτέλεσμα αστραπιαίες κινήσεις, χωρίς διαρροές στην αστυνομία και με μια αίσθηση ότι το περιχαρακωμένο διοκτικό σύστημα του κράτους που ονομάζεται Βέλγιο δεν μασάει όπως το ελληνικό. Τώρα θέλω να σας ρωτήσω, γιατί αφορά και το δικό μας χώρο, το χώρο της δημοσιογραφίας. Χθες όλες οι ενώσεις βγάλαν ανακοίνωση, απάντηση, έγκληση προς τον εισαγγελέα του Αρείου Πάγου. Όλες. Είπε στην ομιλία του ότι μια μερίδα του τύπου, εκμεταλλευόμενη ένα ουσιαστικά πλήρως αναποτελεσματικό νόμο περί τύπου, στρέφεται και βυσοδομεί σε όποιον κατά την άσκηση των καθηκόντων του δεν ενεργεί σύμφωνα με τις επιθυμίες του τύπου, τις υποδείξεις ακόμη και τις επιταγές. Θέλω να σας ρωτήσω, κύριε Χριστόπουλε, η επίκληση του νόμου περί τύπου και μάλιστα με την προτροπή να γίνει πιο αποτελεσματικός, γιατί για μένα είναι ένα τριχύλα. Με συγχωρείτε, στις δημοκρατίες χρειάζεται ειδικός νόμος περί τύπου, δεν αρκεί ο ποινικός κώδικας? Αλλά ήταν πάλι προφορικά το είπε αυτό. Δεν ήταν όπως. Τι σημασία έχει αυτό? Τον... Το είπε όμως. Το είπε. Όπως είπε και το άλλο, ότι όσοι είναι ενοχλητικοί, ένας εκτεταμένος φορολογικός έλεγχος θα αποκαλύψει πολλά και ενδιαφέροντα σχετικά με τις επαγγελματικές τους δραστηριότητες. Αν υπήρχε θέμα φορολογικό σε εκδοτικό οίκο που ενοχλεί, όφιλε ήδη να τον έχει διατάξει. Δεν κατάλαβα. Συμφωνώ απολύτως και επαυξάνω και θεωρώ ότι αυτά τα λόγια δεν προσυδεάζουν σε φιλελεύθερες δημοκρατίες και θέλω να είμαι σαφής. Ο έλεγχος και η χειραγώγηση του τύπου είναι από τις πρώτες κινήσεις τις οποίες εθίζονται και θέλουν να είναι αποτελεσματικές οι αυταρχικές κυβερνήσεις. Προσέξτε, μια κυβέρνηση γίνεται αυταρχική. Ούτε είναι κατά ανάγκη στις προθέσεις της να γίνει. Να σας το πω ομά. Ο Κυριάκος Μητσοτάκης, ένας κεντρός, κεντροδεξιός, φιλελεύθερος πολιτικός, τμήμα των διεθνών ελίτ και της διεθνούς πολιτικής jet set, είχε την πρόθεση μάλλον να κυβερνήσει αποτελεσματικά και φιλελεύθερα τη χώρα, όμως η κρατική σκοπιμότητα την οποία υπηρέτησε με τον τρόπο που την υπηρέτησε, τον οδήγησε στην κάμψη οποιοδήποτε ηθικού φραγμού, στην διαχείριση προβλημάτων με όρους που παραβιάζουν στοιχειώδεις κανόνες του κράτους δικαίου. Αν δεν το έκανε αυτός και το έκανε ο ανιψιός του Γενικός Γραμματέας του, εμένα δεν με απασχολεί. Αυτό είναι ζήτημα που απασχολεί πιθανώς τον ποινικό δικαστή. Πολιτικά όμως μιλώντας, ναι. Η ευθύνη δεν ανήκει στον μετακλητό υπάλληλο του αιρετού, αλλά ανήκει στον αιρετό. Για το λόγο αυτό, θεωρώ ότι υπάρχει άμεση και αμεταβίβαστη, αμετάθετη πολιτική ευθύνη του αιρετού ανδρός που ονομάζεται Κυριάκος Μητσοτάκης να παραιτηθεί. Πλέον φαίνεται ότι. Και αυτό το λέω ξέροντας φυσικώς ότι στην Ελλάδα όχι απλώς δεν υπάρχει τέτοια κουλτούρα παραίτησης όπως υπάρχει πιθανώς σε άλλα κράτη, αλλά ότι θα μείνει μέχρι την τελευταία στιγμή. Την ίδια στιγμή ωστόσο, παράλληλα με τις πολιτικές, πειθαρχικές και πιθανώς ποινικές ευθύνες που έχουν πολιτικά πρόσωπα σε αυτήν την ιστορία, αναδεικνύονται και οι αντίστοιχες πειθαρχικές, θεσμικές και πιθανότατα, λυπάμαι που το λέω, και ποινικές ευθύνες τμήματος ελληνικής δικαιοσύνης, η οποία. Όχι απλώς φάνηκε να είναι αντάξια των περιστάσεων, λυπάμαι που το λέω, αλλά φάνηκε να λειτουργεί ως υποχείριο μιας εκτελεστικής εξουσίας χωρίς την παραμικρή διάθεση, έστω και για τα προσχήματα, να τηρήσει την ανεξαρτησία της. Κοιτάμε Βέλγιο, όχι Ηνωμένες Πολιτείες, και κλαίμε. Κοιτάμε εισαγγελέα Βελγίου και λέμε κοίτα πώς γίνεται κανονικά, και εδώ έχουμε μια εισαγγελία για την οποία 5 μήνες μεσούντος ενός από τα πιο δύσοσμα σκάνδαλα της ελληνικής μεταπολίτευσης δεν τρέχει τίποτα. Και το μόνο που τρέχει είναι η ΑΔΕ που κάνει κατά το Σύνταγμα τη δουλειά της. Αυτό είναι θεσμικό όνειδος, κύριε Σαχίνη. Και λυπάμαι που το λέω, δεν μιλάω συνήθως έτσι, αλλά είμαι έξω από τα ρούχα μου και εγώ και οποιοδήποτε δημοκράτης πολίτης αυτής της χώρας πρέπει να αντισταθούμε. Δεν αντέχεται αυτή η δουλειά. Λένε κάποιοι, μα συγγνώμη, τώρα είναι δύσοσμο το περιβάλλον των παρακολουθήσεων. Όλες οι κυβερνήσεις παρακολουθούσαν. Γιατί τώρα λέμε ότι είναι το σκάνδαλο των σκανδάλων? Είναι πολύ σωστή η παρατήρηση ότι αυτό δεν είναι μια παρθενογέννηση, ούτε είναι κάτι το οποίο γεννήθηκε το 19. Το 19 όμως ανδρώθηκε και από εθιμικό ελληνικό παρακράτος έγινε επιτελικό κράτος στο σαλόνι της ελληνικής κυβέρνησης, στο Μαξίμου. Δεύτερον, η εισαγωγή και η χρήση των παρανόμων κατασκοπευτικών λογισμικών, τα spyware τα λεγόμενα, αποκτά συστηματικό χαρακτήρα από το 2019 και ύστερα.
Προηγουμένως δεν έχουμε καμία ένδειξη ότι λειτουργούσε είτε το Pegasus είτε το Predator στην Ελλάδα. Τρίτον, λέγοντας όλα αυτά, δεν σημαίνει καθόλου ότι δεν υπάρχουν ευθύνες και προηγουμένως και στην κυβέρνηση ΣΥΡΙΖΑ-ΝΕΛ και στις όλες τις προηγούμενες κυβερνήσεις για το ότι δεν μπήκε μια στοιχειώδης τάξη στον τρόπο με τον οποίο λειτουργούσε πιθανώς αυτονομημένα ένα τμήμα των ελληνικών μυστικών υπηρεσιών. Δεν αναφέρομαι μόνο στην ΑΕΠ, είναι και άλλες, έτσι. Θέλω να πω, είναι η αντιτρομοκρατική, είναι η ελληνική αστυνομία συνολικά, είναι κομμάτια θύλακες παντού, τα οποία φαίνεται ότι από την αρχή της ελληνικής κρίσης και ύστερα, στο όνομα της επιβίωσής τους, αρχίζουν να συναρθώνονται και να δένονται ζωτικά, οργανικά και οικονομικά με ιδιωτικά συμφέροντα τα οποία παρακολουθούμε σήμερα στην υπόθεση της Greek Mafia. Βλέπουμε δηλαδή ότι υπάρχει ένα επίορκο τμήμα μιας διεφθαρμένης αστυνομίας και μιας διεφθαρμένης ΑΕΠ, η οποία εδώ και πολύ καιρό πλέον έχει αυτονομηθεί και λειτουργεί μόνη της. Αυτό, 10 φορές θα πω μαζί σας και μαζί με όποιον το λέει, ήταν ευθύνη όλων των προηγούμενων κυβερνήσεων να το περιορίσουν, να το αφανίσουν και να το τελειώσουν. Αυτό το επίορκο τμήμα φαίνεται όμως, το 19, και αυτή είναι η βασική διαφορά, όχι απλώς συνέχισε να υπάρχει στους θύλακες και στους υπογείους διαδρόμους όπως κάθε φορά τα τροκτικά αυτά ζούνε, αλλά πλέον ανέβηκε στην επιφάνεια και μπήκε στην καρδιά της επιτελικής εξουσίας στην Ελλάδα. Θέλω να σας πάω στους ακροατές. Λέει ο Τάσος, καλημέρα κύριε Χριστόπουλε. Είμαστε το μοναδικό κράτος που το Υπουργείο Εξωτερικών ασκεί πολιτική για εσωτερική κατανάλωση. Η ΑΕΠ λειτουργεί για να μαθαίνει τι κάνει ο καθένας στο κρεβάτι του, για να είναι υποχείριο ο εκάστοτε μονάρχης μας και αυλική του με πολύ χρήμα και ο λαός σε ζωή με επιδόματα και δόσεις και σε ένα αέναο σύνδρομο Στοκχόλμης. Μήπως τελικά έχουν δίκιο οι μετρήσεις που λένε ότι δεν παίζει και τόσο το θέμα των υποκλοπών? Δεν είμαστε το μοναδικό κράτος, αγαπητέ Τάσο. Υπάρχουν δυστυχώς και άλλα κράτη τα οποία λειτουργούν έτσι, και απλώς αυτό που συμβαίνει είναι ότι αυτά τα κράτη δεν είναι στις ευρωπαϊκές οικογένειες και στα σαλόνια που μας αρέσει να συγκρινόμαστε. Φυσικά ακόμα και στη Γαλλία και στη Γερμανία υπάρχουν έτσι πολύ δυσόδεις πρακτικές των μυστικών υπηρεσιών, αλλά πλέον η Ελλάδα με αυτά που έχει κάνει φαίνεται ότι κατατάσσεται, σύμφωνα και με την ίδια την ομολογία του Ευρωπαϊκού Δικαστηρίου των Δικαιωμάτων του Ανθρώπου, στην ομάδα των κρατών Πολωνίας και Ουγγαρίας. Το δεύτερο που λέω, που θέλω να επισημάνω, είναι το εξής. Η πεποίθηση ότι οι υποκλοπές δεν ενδιαφέρουν τους ανθρώπους είναι μια πεποίθηση, είναι μια στρατηγική την οποία κακώς την επίστευε ένα τμήμα της αντιπολίτευσης και την προωθούσε ως πολιτικό αφήγημα η κυβέρνηση. Ότι τι μας λέτε τώρα, εδώ θα πεινάσουμε το χειμώνα, τι μας νοιάζουν οι υποκλοπές. Ο χειμώνας ήρθε, μόλις μπήκανε λίγο τα κρύα, να πεινάσουμε δεν φαίνεται, δεν θα είναι εύκολος. Είναι 22 ευρώ το μήνα, που να πεινάσεις με 0,74. άρα φαίνεται ότι αντιθέτως συμβαίνει κάτι το οποίο δεν το περίμενε κανείς. Ότι όσο περνάει ο καιρός, τόσο φαίνεται όχι απλώς να μην ξεχνιέται η υπόθεση των υποκλοπών, αλλά η αρνητική βαρύτητα που έχει στον τρόπο με τον οποίο η κοινή γνώμη αντιμετωπίζει τους κυβερνητικούς χειρισμούς. Και αυτό ισχύει για δύο λόγους. Πρώτον, διότι ούτως ή άλλως μια ιστορία παραβίασης ιδιωτικότητας σε κανέναν δεν αρέσει, και νομίζω έγινε σαφής το πρώτο κομμάτι της κουβέντας μας από αυτού. Και δεύτερον, ο τρόπος με τον οποίο η κυβέρνηση διαχειρίστηκε την ιστορία αυτού του σκανδάλου, κατά την άποψή μου, είναι χειρότερος από το σκάνδαλο καθεαυτό. Αυτό ήταν που ενόχλησε πολύ τους ανθρώπους. Αν δηλαδή έβγαινε το 15 Αύγουστο ο Πρωθυπουργός της χώρας και έλεγε, παιδιά, έχουν γίνει φοβερά πράγματα, και εγώ είμαι ένας που τα έχω μαθαίνω αυτά τα πράγματα, σας υπόσχομαι στο λόγο της τιμής μου ως Πρωθυπουργός αυτής της χώρας ότι θα κάνω ό,τι μπορώ για να λάμψει αλήθεια και να αποδοθούν ευθύνες εκεί που πρέπει να αποδοθούν. Αν άκουγε κάτι τέτοιο ο λαός, πιθανώς λέω, να μην έβλεπε τώρα με τόση απαξία αυτήν την πολιτική στρατηγική της συγκάλυψης. Όμως επειδή η συγκάλυψη ήταν απροσχημάτιστη, αυτό έχει εξοργήσει τον κόσμο και αυτό είναι που διαρκώς, αντί να μειώνει, ενισχύει την αρνητική σημασία που έχουν οι υποκλοπές για την κυβέρνηση. Ο φίλος ο Σημεών, και είναι και οδηγός ταξί και σας ακούει, λέει,
Θα ήθελα ένα σχόλιο από τον κύριο Χριστόπουλο. Δεν ήταν απαράδεκτη η στάση ΣΥΡΙΖΑ, Νέας Δημοκρατίας, ΠΑΣΟΚ στην πρόσφατη αναθεώρηση του συντάγματος, στη δίκαιη πρόταση του ΚΚΕ για να σταματήσουν να διορίζονται οι δικαστικές αρχές από τις εκάστοτε κυβερνήσεις? Είναι πολύ μεγάλη συζήτηση αυτή. Μπράβο στον ακροατή που κάνει αυτή την ερώτηση. Ο διορισμός της ηγεσίας των ανωτάτων δικαστηρίων από το Υπουργικό Συμβούλιο είναι μια πρακτική που εξασφαλίζει ότι η δικαιοσύνη δεν θα βρίσκεται εντελώς εκτός ελέγχου σε σχέση με τις επιλογές του νομοθέτη και άρα εμέσως του κυρίαρχου λαού. Το πρόβλημα κατά την άποψή μου, και εδώ διαφωνώ με αυτήν την επιλογή του ΚΚΕ, ενώ φαίνεται ότι στρέφεται στη σωστή κατεύθυνση, χτυπάει αλλού τα βέλη της. Ποιο είναι το βασικό πρόβλημα? Το πρόβλημα δεν είναι μόνο η ηγεσία της δικαιοσύνης. Το πρόβλημα είναι ο τρόπος με τον οποίο απονέμεται η δικαιοσύνη, μια εδρεωμένη κουλτούρα εκ μέρους σημαντικού τμήματος των δικαστών, το γεγονός ότι μεσαία τάξη και άνω στέλνει, καταφέρνει και στέλνει τα παιδιά της στη σχολή δικαστών, τα οποία παιδιά μένουν απομονωμένα έξω από όλα τα κοινωνικά επίδικα μέχρι να ξεκινήσουν να δικάζουν. Άνθρωποι οι οποίοι δεν έχουν μπει σε δικαστήριο μοιράζουν τις ποινές σαν στραγάλια τα ισόβια. Η Ελλάδα είναι η πρώτη χώρα σε απονομή ισοβίων σε όλη την Ευρώπη, γιατί ακριβώς οι δικαστές δεν έχουν ψηθεί μέσα στην κοινωνία και μέσα στα έδρανα προηγουμένως. Τέλος, πάμε που θα το πω, αλλά μιας και έγινε μεγάλη συζήτηση εδώ και μια δωδεκαετία από την αρχή της κρίσης στην Ελλάδα για την ανάγκη να αξιολογηθούν οι άνθρωποι που δουλεύουν στο δημόσιο, οι μόνοι οι οποίοι δεν έχουν αξιολογηθεί, αλλά αντιθέτως βγάζουν αποφάσεις υπέρ της μισθολογικής τους αδράνειας, είναι οι Έλληνες δικαστές. Άρα λοιπόν, πριν φτάσουμε στο θέμα του διορισμού της αρχής, ας δούμε τι γίνεται και στα υπόλοιπα κλιμάκια, διότι ναι μεν μπορεί να πει κανείς ότι το ψάρι μυρίζει από το κεφάλι, αλλά όταν όλο το σώμα έχει συνηθίσει σε μια συγκεκριμένη πρακτική η οποία φέρνει την ελληνική δικαιοσύνη προτελευταία στο Συμβούλιο της Ευρώπης σε ταχύτητα και φέρνει την ελληνική δικαιοσύνη να διαχειρίζεται τόσο κρίσιμες για το κοινό αίσθημα καταστάσεις με τόσο μεροληπτικό τρόπο, τότε νομίζω ότι θα σκεφτούμε ότι το θέμα δεν είναι μόνο η ηγεσία της. Δώστε μου γρήγορες απαντήσεις, γιατί έχω πάρα πολλούς ακροατές. Γιάννης, παρακολουθώντας την έκτακτη εκπομπή των αντιθέσεων την Κυριακή, άκουγα την ερμηνεία του Διευθύνοντος Συμβούλου της MRB του κυρίου Μαύρου σε εσάς, κύριε Σαχίνη, σχετικά με τα συναισθήματα που κυριαρχούν στην ελληνική κοινωνία και είναι αυτά της οργής και του φόβου. Πώς τα ερμηνεύει ο πολιτικός επιστήμονας? Ο φόβος είναι το πιο κινητοποιητικό συνέστημα στην πολιτική, κύριε Σαχίνη. Ο φόβος φυλάει τα έρμα, όπως λέμε. Υπό την έννοια αυτή, δεν πρέπει να μας εκπλήσει ότι ο φόβος είναι και το πιο επιδραστικό συνέστημα. Ο φόβος όμως είναι ένα συνέστημα που ακινητοποιεί τους ανθρώπους. Αν φοβάμαι, δεν θα αντιδράσω, ούτε θα υπαγρυπνήσω. Θα ιδιωτεύσω, θα κουλουριαστώ και θα γυρίσω πίσω στο σπίτι μου σε κατάσταση αμηχανίας και απραγίας. Το αντίθετο του φόβου είναι η ελπίδα. Ελπίζω και παλεύω. Συγγνώμη, κάνω ό,τι μπορώ προκειμένου να καταλυτερεύσουν οι συνθήκες της ζωής μου. Η οργή. Η ελπίδα είναι η υπαρξιακή θέση του αγώνα για έναν καλύτερο κόσμο. Άρα, κόντρα στον φόβο, ας κρατήσουμε λίγο την ελπίδα. Όχι όμως την αφελή αισιοδοξία, διότι η αφελή αισιοδοξία μερικές φορές είναι και αυτή παραλυτική, αλλά μια ελπίδα πραγματικά η οποία βασίζεται σε επίγνωση των πραγματικών επιδίκων. Και η οργή, από την άλλη, που προκύπτει. Η οργή θέλει διαχείριση. Εγώ δεν σας έκρυψα την οργή μου. Αλλά δεν μπορούμε να αφήσουμε μόνο ένα συνέστημα σαν την οργή να κατευθύνει τις πράξεις μας. Γιατί τότε θα κάνουμε λάθη. Στέφανος, δεκαετίες τώρα οι θεσμοί στη χώρα μας έχουν υποστεί διάβρωση. Το έχει πει, λέει, ο ομιλητής σας σε πολλές του παρουσιάσεις. Κάτι όμως που δεν αποσχολεί, φαίνεται, την πληθώρα του εκλογικού σώματος. Πού αποδίδει την αδράνεια των εκλογέων ο κύριος Χριστόπουλος? Η εκλογή σε όλον τον κόσμο, και αυτό δεν αφορά μόνο την Ελλάδα, σε όλο τον δυτικό κόσμο, βρίσκονται σε μια φάση απάθειας και διαρκώς χαμηλότερης απόδοσης μεγάλης σημασίας στο πολιτικό του δικαίωμα. Δεν βρισκόμαστε στην Ελλάδα της δεκαετίας του 70, μια χώρα στερημένη χρόνια της πραγματικής πολιτικής συμμετοχής. Βρισκόμαστε στην Ελλάδα το 2022, μια χώρα η οποία έχει μια δημοκρατία τόσο καιρό, εκλογές εναλλάσσονται εξουσίες μία πίσω από την άλλη. Ο λόγος για τον οποίο ο κόσμος είναι απαθής είναι ότι βλέπει, δυστυχώς, και αυτό είναι το σε εισαγωγικά αρνητικό επίτευγμα της Ευρώπης, ότι οι κυβερνήσεις μεν αλλάζουν, αλλά οι κυρίαρχες πολιτικές στρατηγικές που επιβάλλονται από τα διευθυντήρια, τα οποία δεν ελέγχονται από δημοκρατικούς θεσμούς, αλλά από εκτελεστικές εξουσίες, ηγεμονίες, ελίτ και καρφιοκρατίες, επιβάλλουν
πολιτικές οι οποίες λίγος πολύ είναι ίδιες. Όταν ο κόσμος βλέπει λοιπόν ότι ό,τι και να ψηφίσει ακολουθούνται οι ίδιες πολιτικές, τότε σταδιακά απαξιώνει την δημοκρατία, την εκλογική διαδικασία και δυστυχώς ένα κομμάτι του στρέφεται σε ακραίες, ακροδεξιές, λαϊκιστικές συμπεριφορές. Μάλιστα. Έτσι περαιτέρω με αυτά που γίνονται στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, θα πρόσθετα εγώ. Λέει εδώ άλλος φίλος, μήπως θα πρέπει να αναρωτηθούμε, κύριε Χριστόπουλε, ότι μήπως και αυτοί που περιμένουμε να ελέγξουν ή να κάνουν κριτική στην κυβέρνηση και στις πράξεις της, είναι θύματα των υποκλοπών? Να το πω απλά, μήπως υπάρχει χειραγώγησή τους εξαιτίας του υλικού παρακολούθησης? Θα σας πω κάτι, επειδή πραγματικά με έχει απασχολήσει πάρα πολύ και προσπαθώ να έρθω στη θέση τους. Εγώ πιστεύω ότι υπάρχουν άνθρωποι οι οποίοι φοβούνται και τρέμουν στην ιδέα ότι παρακολουθούνται και χειραγωγούνται και έτσι κρατάνε το στόμα τους κλειστό. Υπάρχουν μερικά ανθρωπάρια, κάποιοι τυποπτένοι, οι οποίοι παρά το γεγονός ότι μάθανε ότι παρακολουθούνται, κάθονται και συνεχίζουν να αποδιγετούνται από αυτούς που τους παρακολουθούσαν. Δεν θέλω να πω ονόματα, αλλά πραγματικά βλέποντας τον τρόπο με τον οποίο στείνονται απέναντι στον πρόεδρο της κυβέρνησης, υπουργοί που ξέραν ότι το γραφείο του πρόεδρου της κυβέρνησης τους παρακολουθούσε, πραγματικά νιώθω ντροπή και μόνο που τους βλέπω. Και το τελευταίο ερώτημα, δεν προλαβαίνω τα άλλα, ζητώ συγγνώμη στους ακροατές, είναι του Γιάννη. Και το επιλέγω όχι τυχαία. Σε συζήτηση, λέει, με φίλο μου αστυνομικό στην Αθήνα, σε ερώτηση ποιος σκότωσε το συνάδελφό σας τον Καραϊβάζ, και πρέπει να πω ότι το 23 είναι έτος Καραϊβάζ, μου έκανε νόημα να σοπάσω και μου έδειξε τα κινητά πάνω στο τραπέζι. Όταν ο αστυνομικός, εντεταλμένο όργανο της πολιτείας, σε μια ιδιωτική συζήτηση, φοβάται ότι παρακολουθείτε, τι μου λέτε, κύριε Χριστόπουλε? Δεν μπορώ να πω τίποτα. Είπα, μίλησα επ' αυτού. Σας λέω ότι δυστυχώς η πρακτική αυτή είναι μια γενικευμένη πρακτική μιας τοξικομανούς κυβέρνησης, η οποία εξαρτήθηκε με τρόπο ασύστολο, αυθαίρετο και ασίδωτο από αυτήν την βουλημία να υποκλέπτει συνομιλίες. Αυτό λοιπόν σημαίνει ότι δεν έχει στόπ. Ο Χριστόπουλος παρακολουθείται επειδή λέει πράγματα για τη συμφωνία των Πρεσπών που δεν αρέσουν σε κάποιους. Ο Σαχίνης παρακολουθείται επειδή λέει πράγματα για τις ελληνοτουρκικές σχέσεις που δεν αρέσουν σε άλλους. Ο αστυνομικός παρακολουθείται επειδή δεν ξέρω εγώ τι. Και πάει λέγοντας. Αυτό που σας λέω είναι το εξής και κλείνουμε. Το γεγονός ότι γενικεύτηκε τόσο ασύστολα αυτή η πρακτική είναι και ένα ζήτημα όχι απλώς παραβίαση των ατομικών δικαιωμάτων, κύριε Σαχίνη, αλλά είναι και ένα ζήτημα ασφάλειας. Διότι ουδής εγκληματίας σοβαρός δεν πρόκειται πλέον να χρησιμοποιεί το κινητό του. Το έχετε πει αυτό. Με αυτό θέλω να κλείσω. Το έχετε πει αυτό σε ανύποπτο χρόνο. Ότι όποιος, θα το πω σχηματικά, όποιος είναι επαγγελματίας του εγκλήματος, με όλα αυτά που έχουν συμβεί, σιγά που θα πιάσει το κινητό, είπατε. Και γι' αυτό μάλιστα. Στις περιοχές του ιστορικού κέντρου των Αθηναίων που πουλάνε μεταχειρισμένα παλιά κινητάκια, τα κινητάκια αυτά έχουν εξαφανιστεί. Α, μάλιστα. Κύριε Χριστόπουλε, σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Θα τα ξαναπούμε. Κυρίως γιατί απαντήσατε σε ακροατές σήμερα. Καλή σας ημέρα. Καλές γιορτές να έχουμε. Επίσης.